Καλό λοιπόν τους καταναλωτές και από το Δήμο του Δημοτικού Συμβουλίου να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, ώστε μεταξύ των άλλων να μην θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της ΔΕΙΑΝ και ό,τι σημαίνει αυτό για τα περιεχόμενα αγαθά της υπηρεσίας μας. Η δαπάνη που καταβάλλετε, κύριε Παπαθανάση, θέλετε να πιάσουμε μαζί μια συζήτηση? Σίγουρα δεν μιλάτε μαζί μου, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα μου επιτρέψετε, όταν μιλήσατε εσείς ή αντιπολίτευση, εγώ σας άκουγα. Έχω μάθει να ακούω. Ευχαριστώ. Δεν θα θέλαμε και εύχομαι η ΔΕΙΑΝ να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διακόψει παροχές. Κάτι που για πολλούς λόγους δεν θα πρέπει να γίνει, αλλά όμως δεν θα το ανεχτεί και θα το κάνει, μάλιστα άμεσα. Για τους κατασυστήματα κακοπληρωτές και μεγαλοφιλέτες και σε αυτούς που ενώ έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους. Δεν το κάνουν. Σας ενημερώνω ότι έχουν ήδη σταλεί στις διευθύνσεις καταναλωτών, οι οποίοι στους καταλόγους φαίνονται θανόντες, ώστε όσοι χρησιμοποιούν τις παροχές και φαίνονται ενεργές οι παροχές και υπάρχουν μεγάλα ποσά, να έρθουν να εξοφλήσουν και να τις μεταφέρουν στο όνομά τους. Όσες από αυτές δεν τακτοποιηθούν, θα τις διακόψουμε. Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια των τοπικών προέδρων. Ήρθα σε επαφή με περισσότερους τοπικούς προέδρους και έχω στείλει καταστάσεις έτσι ώστε να μας βοηθήσουν για τα αφημί, για διευθύνσεις, τηλέφωνα, θανόντες, για να ενημερώσουμε το σύστημα. Πέραν των άλλων, είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου ως διοίκηση να διασφαλίσουμε το συμφέρον της επιχείρησης, καθώς και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε όλους τους κατοίκους του Δήμου.